καθαρό καθήκον και επιβεβλημένο θα έρθουν να μερολογήσουν το Λεβέντη μας, τον Κώστα τον Κατσίφα που τόσο προώρα χάθηκε, είχε πολλά να προσφέρει, η αιωνία του η μνήμη, θα τον θυμόμαστε και το παράδειγμα του ας γίνει και η θυσία του ας γίνει παράδειγμα. Πείτε μας λίγο πώς σας το ζήτησε η μητέρα, πώς ξεκίνησε όλο αυτό, πώς γνωρίσατε την οικογένεια, τους ξέρετε χρόνια. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι γνωρίζω την οικογένεια, αλλά γνωρίζουν οικογένειες και εδώ ο ελληνισμός, εγώ ρεπερό, τους γνωρίζω εμένα, γιατί εγώ έρχομαι εδώ στον ελληνισμό από αλλές του χρόνια καθιστός, του 1979-82, όταν από τα Γιάννενα δεν μπορούσε ούτε πουλί. Η μάνα πόσο σας ζήτησε να μυρολογήσετε τώρα. Ζήτησα τη στιγμή που την Κυριακή που πέρασε, με είδε μες στην εκκλησία. Πήγα να την συλληπιθώ. Και το που μου είδε, Σάββα μου θα έρθεις να μου τραγουδήσεις τον Κώστα μου. Και συνεχεί αμέσως σε μία ώρα, μην ξεχάσεις, μην αστοχίζεις, έτσι ακριβώς μου είπε. Θέλω να τον τραγουδήσεις με τον Κώστα μου. Ο Κώστας μου, ο Λεβέντης μου, τον Ισάνη μου. Κάτι παραπάνω που όμορφος και καλός. Και χθες το βράδυ που ήρθε ισορρός, πήγα στο σπίτι και είναι συλληπιτό, έτυχε να περάσω από μπροστά μου εδώ και που με είδε αναφιλητά, βουβός, πόνος και κλάμα, «Σήκου Κώστα μου, σήκου Λεβέντη μου, ήρθε ο Κύριος Άντρας να σε τραγουδήσει». Τι άλλο να πω, τι άλλο να πω. Είστε πολύ συγκινημένος. Πώς να μην είμαι. Ένας Λεβέντης, επειδή πίστευε την Ελλάδα, επειδή πίστευε τη Γαλανόλευκη, μπαν και κάτω. Γίνεται έτσι σε πολλά μυρολόγια. Βεβαίως. Η Δημόδης Μούσα δεν αφήνει τίποτε που να μην το τραγουδήσει. Από τότε που γεννιέται ο άνθρωπος μέχρι από τότε που χάνεται. Στη χαρά του γάμου, όπως λέμε εμείς, θα ξεκινήσουμε στο σπίτι του γαμπρού της Νύφης με το ποταροπαράδο πυρώτικο μυρολόγιο, καλώντας συγχρόνως και αυτούς που είναι στην άλλη ζωή να συμμετέχουμε, να συμμετέχουν. Ευχαριστούμε βέβαιως και εσάς, όχι προβάλλετε, λέτε αυτό το οποίο είναι εδώ μέσα, ότι εδώ υπάρχει Ελλάδα, ότι εδώ υπάρχει ελληνισμός. Κάθε μυρολόγιο, κύριε Σιάτρα, που φτιάχνετε, αυτό δηλαδή για τον Κωνσταντίνο Κατσίφα το κάνατε εσείς, τους στίχους εσείς τους βρίσκετε. Πώς γίνεται? Μπορεί να κάνουμε ορισμένες αλλαγές, να αλλάξουμε το όνομα. Σήμερα είναι ένας διάλογος, μια στιχομηθεία μεταξύ μάνας και γιου. Μάνα και γιο σε κάθονταν σε ένα προσκεφαλάκι. Κρατάει η μάνα το κερί και ο γιος ψυχομαχάει. Άφησε μάνα μου το κερί και πιάσε μου το κεφάλι, ώσπου να βγει η ψυχούλα μου, ο χάρος να με πάρει. Και συνεχίζει, είναι περίπου 15-16. Στίχη. Τι να πούμε, από πού να πρωτοαρχίσουμε και πού να πρωτελειώσουμε. Δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Ευχαριστούμε, κύριε Σιάτρη. Κατόπιν επιθυμίας της μητέρας, της μάνας, της ηρωίδας, του δικού μας, του Κώστα του Κατσίφα, ένα θάνατο επιρώτικο μυρολόι να τον συντροφεύει εκεί που θα πάει στην αιωνιότητα και να είναι βάλσαμο παρηγοριάς για τους δικούς του. Ωρε σηκώ, ωρε μάνα και γιο, όσε κάθονταν, ωρε σε ένα προσκεφαλάκι Κωνσταντί. Ωρε σε ένα προσκεφαλάκι Κώστα μου. Ωρε κρατάει μα ανά το κερί,
Ωραίο γιος ψυχομαχαΐ Κωνσταντή. Ωραίο γιος ψυχομαχαΐ Μάτια μου. Ωραία φύσε μάτια μου, ουρανό χαρός να με πάρει μάνα μου. Αθάνατος! Κατσίπα ζεις, εσύ μας οδηγείς.